Μπράουνις με γλάσο. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 2 φλιτζάνια αλεύρι, 1 φλιτζάνι καρυδόψυχα χοντροκομμένη, 1 φλιτζάνι βούτυρο, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 4 αυγά, 1 κουταλάκι baking powder, 2 δόσεις βανίλια, μισό κουταλάκι βούτυρο λιωμένο. Για το γλάσο θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 200 γραμμάρια σοκολάτα λευκή, μία κουταλιά βούτυρο. Ξεκινάμε με brownies λοιπόν, είδατε τα υλικά. Πολύ απλά και εύκολα και η Βάσια πάντα μας τα εξηγεί τόσο ωραία. Εξάλλου και αυτή η συνταγή είναι από το βιβλίο. Βέβαια. Οπότε, αν δεν έχετε από το βιβλίο. Από τις 80 συνταγές που έχει το βιβλίο μας. Αν δεν έχει κάποιος το βιβλίο, τουλάχιστον θα δει σήμερα αυτή τη συνταγή. Να τη γράψετε, εννοείται. Τα υλικά τα βλέπουμε. Σοκολάτα κουβερτούρα, σοκολάτα λευκή. Και εδώ είναι η διαφορά της. Και εδώ είναι η διαφορά. Λοιπόν, εσείς θέλω να ανάψετε. Εμείς, ναι, να με βοηθήσετε. Τα δύο μάτια. Το ένα θα λιώσουμε την κουβερτούρα. Και βεβαίως, την άλλη λευκή σοκολάτα. Πάρα προχωράμε πολύ λοιπόν. Αχ, τι ωραία. Καλύτερη δουλειά έχουμε εμείς. Ναι. Κουβερτούρα, λευκή σοκολάτα. Και ξεκινάτε. Εγώ θα χτυπήσω τα αυγά με τη ζάχαρη. Ναι. Για να γίνει έτσι ένα μείγμα λίγο αφράτο. Βάλατε την κουβερτούρα. Την κουβερτούρα. Α, δεν σας έχουμε βάλει ακόμα. Πού να τη βάλω. Λοιπόν, στο ένα μπολ την κουβερτούρα και την άλλη λευκή σοκολάτα. Κατάλαβα. Και βλέπω έχουμε πάρει και σπάτουλα που ταιριάζει και με την μπλούζα μας. Ναι, γι' αυτό. Ωραία. Και εγώ θα χτυπήσω τα αυγά. Μπράβο. Και θα με βοηθήσετε φυσικά όταν θέλω να μου ρίξετε το καρύδι και το αλεύρι. Γιατί είμαστε εδώ άλλωστε. Ναι. Σήμερα η παρέα μεγαλώνει. Δεν είναι ωραία. Πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι να είμαστε πάντα έτσι η παρέα στην κουζίνα. Και πάντα όταν φτιάχνουμε και σπίτι όπως έχουμε πει, είναι ωραίο να φτιάχνουμε κάτι με τις φίλες μας, όχι μόνες μας. Προσέχεις, ή με τα παιδιά μας. Προσέχω. Εσύ γιατί μου το πειράζεις. Φυσικά και το προσέχω. Το στρώνεις. Μια χαρά, έχει ξεκινήσει να λιώνει. Τέλεια. Και αυτή η μυρωδιά που έρχεται, τέλεια. Ωραία, όλα τα αυγά μαζί, ολόκληρα. Ναι, το παίρνουμε τον μπολ. Θα τα χτυπήσω εγώ έτσι λίγο τώρα. Μπράβο, τα χτυπάς λίγο να φρατέψουν. Ναι, και μετά θα ρίξω τη ζάχαρη. Πολύ σωστά. Αυτά τα δύο θα τα ανακατέψουμε μετά. Ναι, να λιώσει. Το κατεβάσουμε μετά από το μάτι. Φεϊκό. Και ξέρετε, η λευκή σοκολάτα έχει. Ελένη, θα μου ρίξει λίγο τη ζάχαρη. Βέβαια θα στηρίξω τη ζάχαρη. Κυρία εγώ προσέχω τη σοκολάτα σου πολύ εδώ, έτσι. Ναι, λίγη όμως. Σ' αρέσει τα γλυκά. Τρελαίνομαι για γλυκά και κυρίως για σοκολάτα. Δεν φαίνομαι. Γιατί γελάτε. Μ' αρέσει και η σοκολάτα πολύ. Είμαι τσοκοκόλλη. Το χειμώνα δεν μπορώ χωρίς σοκολάτα. Μόνο το χειμώνα. Νομίζω σε όλους. Ναι, το καλοκαίρι καλύπτω αυτή την ανάγκη. Με παγωτό. Σωστό. Παγωτό σοκολάτα. Παγωτό σοκολάτα, παγωτό σε διάφορες γεύσεις. Αλλά το χειμώνα θέλω απαραίτητο σοκολάτα. Νομίζω ότι πιο πολύ το χειμώνα μας αρέσει ένα κομμάτι σοκολάτα την ημέρα. Θα πάμε σε γλυκό ή έτσι το κομματάκι, ένα σοκολατάκι. Ακόμα και στη δουλειά, στην εργασία κάποιοι που δουλεύουν, μέσα στην τσάντα λέει πάντα υπάρχει ένα κομμάτι σοκολάτα. Ναι. Τη ρίχνεις όλη. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Αφού λιώσουν οι σοκολάτες θα σβήσουμε τα μάτια. Ναι, και θα τις κατεβάσουμε από τη φωτιά. Ωραία. Σχεδόν έχουν λιώσει. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου ρίξεις, παρακαλώ, το καρυδάκι. Ναι, βέβαια, συνεχίσω. Εγώ συνεχίζω. Εσύ έχεις άλλη δουλειά. Το καρυδάκι, όλο μαζί. Λίγο-λίγο πάντα. Λίγο-λίγο και αυτό. Τι ωραία πρόταση που μας έχεις κάνει. Ναι. Θα σας κεράσω καλά, θα σας πω κάτι. Είναι το αγαπημένο γλυκό στο σχολείο του γιού μου. Όλα τα παιδάκια θέλουν μπράουνις. Είναι της μόδας φαίνεται φέτος. Ναι, και ξέρεις, αυτή τη συνταγή μου την είπε μια κυρία που με πήρε να μας πει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και λέει, μια που φτιάχνετε από αυτό το βιβλίο, θέλω να μου φτιάξει, αρέσει πάρα πολύ στην κόρη μου. Α, και γι' αυτό σήμερα διάλεξα να φτιάξω κι εγώ. Για τη φίλη μας που μας βλέπει, να το φτιάξω. Πώς τη λένε την κυρία? Ελένη. Ελένη. Από εδώ, κυρία Ελένη. Κοίτα τι ωραίο μείγμα έχει γίνει. Πες μου κάτι, κορίτσι μου. Αν θέλω να το συνδυάσω με κάτι,
Με τι θα το συνδυάζεις αυτό το παγωτό. Ναι, με το παγωτό πάει πολύ να βγάλω λίγο τα ζεστό το brownie και παγωτό κρύο. Πάρα πολύ ωραία. Και αν δεν θέλαμε με παγωτό κάτι άλλο. Με ένα ζεστό καφέ στον καναπέ που λέει και αυτό θα το κάνουμε εμείς μετά στον καναπέ. Τι ωραία. Ελένη, θα μου ρίξεις τις βανίλες που έχω εδώ. Βεβαίως. Τέλεια. Βεβαίως και θα τις ρίξω τις βανίλες όταν καταφέρω να τις ανοίξω. Έχουν λιώσει, οπότε τα κατεβάζω. Σε ευχαριστώ. Άρα βάζεις δύο βανίλες, ε? Ναι, δύο βανίλες. Θα μπορέσαμε να βάζουμε φυσική βανίλια. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια, πάρα πολύ. Πολύ εύκολο πλέον πάρα να τις βρίσκουμε πολύ στην αγορά. Ναι. Έτοιμες και οι βανίλες, κυρία μου. Το αλεύρι μαζί με το μπέικι. Λίγο, λίγο κι αυτό. Θέλεις να το ρίξω το μπέικιν μέσα στο αλεύρι. Ναι, ναι, ναι. Έστερ. Ορίστε. Έχω ένα ταψάκι. Θα το φέρεις να περάσουμε. Βεβαίως. Να βάλουμε λίγο βούτυρο. Και αυτό το ρίχνουμε λοιπόν λίγο, λίγο. Βεβαίως. Έχουμε ανάψει και το φούρνο να είναι... Στους πόσους βαθμούς. Στους 180 περίπου για 10-15 λεπτά. Δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο, θέλει, ξέρεις, τη μέση. Ναι, 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 βέβαια. Και να είναι μαλακό από μέσα. Αυτό θέλουμε, βέβαια. Ούτσι άλλως όταν κρυώσουμε θα σφίξει πάντα λίγο. Και αν θέλουμε μετά να το σερβίρουμε το μπράουνι για να είναι έτσι, το ξαναζεσταίνουμε πάλι, για να αρχίσει λίγο μέσα η σοκολάτα να λιώνει. Αχ, ξέρεις με τι άλλο μπορείς να σερβίρεις το μπράουνι. Με κρέμα αγγλές. Ναι, και με μία κρέμα βανίλιας. Πω, πω, τι α, και ωραία. Με μία κρέμα βανίλια. Πολύ σωστό. Ναι, βέβαια. Μ' αρέσει πολύ. Δεν έχει καθόλου θερμίδες. Δεν έχω άγχος. Έλα, σταμάτα, δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά. Τώρα που θα φάμε τη σοκολάτα μετά, δεν μπορώ να τη σκεφτώ τις θερμίδες. Αν έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, θέλω να μου βάλεις και το βούτυρο μέσα στη σοκολάτα. Το βούτυρο. Ναι. Βλέπεις, Βάσια, δεν ξεχνιέμαι πολύ. Όχι. Είσαι καλή βοηθός. Να είσαι καλά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μόλις άκουσα ότι θα φτιάξετε μπράουνι, ήθελα οπωσδήποτε να βρίσκομαι δίπλα σας. Ωραία, ωραία. Είδες. Άρα στην μαύρη σοκολάτα, στην κουβερτούρα, και το βούτυρο και μετά το ρίχνουμε στο τέλος στη κουβερτούρα με το βούτυρο και είναι έτοιμο. Σούπερ. Και πότε ανακατεύουμε τις δύο σοκολάτες, τη λευκή με την κουβερτούρα. Στο τέλος, όλα στο τέλος. Okay. Θα μπορούσες να βάλεις και κάτι σε αλκοόλ, ίσως κονιάκ. Ναι, μπορούμε να βάλουμε λίγο ρούμι. Ρούμι, ναι. Τι ωραίες. Αλλά συνήθως, γιατί η φίλη μας ήθελε για την κόρη της, που είναι μικρή 10 ετών, δεν θέλησα. Αλλά αυτό, ξέρεις, είναι και μία... Ο καθένας, δηλαδή, αν του αρέσει έτσι να πάρει μια γεύση. Άμα είναι καλό φτιαγμένο, έχει λιώσει, είναι μια χαρά. Θες να το ρίξω. Ναι. Και αυτό, όχι. 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 Σε φοβάμαι. Βιάζομαι πάντα. Συγγνώμη, Ελένη. Λίγο, 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 λίγο. Εγώ με τον ενθουσιασμό μου. Συνήθως η Έστερ, όταν να της πω, πάπ, το ρίχνει. Όλο μαζί. Έχει ενθουσιαστεί και φτιάχνουμε σοκολάτα. Ναι, ναι, ναι. Φανταστικό. Ναι, έχω ενθουσιαστεί. Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τα έχουμε ανακατέψει, είμαστε έτοιμοι. Ωχ, τι ωραία. Βάσια, έχεις κάνει εκπληκτική δουλειά. Είσαι τόσο αφράτο που είναι. Θα μπορούσα να το φάω και έτσι. Κι εγώ, αν δεν είχε το αυγό, θα το δοκίμαζα. Θα μου δώσεις μια σπατούλα. Αυτή από τη σοκολάτα θέλω. Ω, αυτή. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, μη λερώνουμε. Όχι, βέβαια. Σωστό. Τέλεια. Ο φούρνος είναι έτοιμος. Ο φούρνος είναι πανέτοιμος. Ωραία. Ένα τεταρτάκι είπες θα το βάλουμε. Περίπου, ναι. 15 με 20 λεπτά. Ανάλογα τι φούρνο ναι, έχουν και οι κυρίες και στο σπίτι. Αυτό δεν θέλει να ψηθεί όπως το κέικ. Θέλει να ψηθεί πάνω κάτω και μέσα να είναι μαλακό. Μαλακό και ζουμερό από τη σοκολάτα. Ναι. Τέλειο. Φουσκώνει πολύ. Όχι. Όχι. Να μην περιμένουν δηλαδή, όχι, λοιπόν όχι, οι κυρίες όχι, να, φουσκώσει να φουσκώσει πολύ. Έτσι. Όπως όλα τα κέικ. Μαζέψουμε. Η μαμά μου έλεγε, μάζευε το καλά, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι. Άμα το άφηνα συνήθως. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ναι, ναι. Τέλεια. Yummy. Yummy. Λοιπόν, Ελένη, θέλω να βάλεις και αυτή την κουβερτούρα. Αυτή να τελειώσουμε, εδώ. Ναι, μέχρι στο να ψηθεί αυτό, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μπήκε ήδη. Ωραία.
Δεν είναι ωραίο να έχεις δύο βοηθούς. Ναι, πολύ. Θα σας φωνάζω. Λοιπόν, θα το βάλουμε τώρα να ψηθεί στους 180, όπως είπαμε. Ένα τεταρτάκι με 20 λεπτά. Και η Έστερ εδώ φροντίζει την κουβερτούρα. Ναι, ναι. Εκεί ανάψει το κουβερτούρα. Το μάτι, είπαμε, τα της σοκολάτας. Θα καθαρίσουμε λίγο και εδώ. Πάντα η βάση εδώ με βάζει, με τις σοκολάτες. Ξέρω την αδυναμία σου. Ναι, ακριβώς. Καθαρίζει και την κουζίνα. Μπορεί να το πάρω εγώ. Ναι, ναι, αν θέλετε. Αχ, αφού εσύ είσαι. Καλή, μην τσακωθείτε. Διώχνουμε και αυτή. Και τι κάνουμε μετά. Λοιπόν, θα φέρουμε τώρα το έτοιμο που το έχουμε φτιάξει. Αφού λιώσουμε λοιπόν καλά και αυτή την κουβερτούρα, να το κάνουμε με μαμπρέ. Δηλαδή, τι κάνουμε. Παίρνουμε την λευκή σοκολάτα και την κουβερτούρα, ρίχνουμε πάνω στο κέικ και το κάνουμε. Το ανακατεύουμε. Oh. Αυτό είναι το μαμπρέ. Είναι πολύ πάρα πολύ ωραίο, γιατί δίνει τη γεύση που έχει μέσα, ας πούμε, το brown στη σοκολάτα, αλλά έχει και πάνω σοκολάτα. Αυτή είναι η διαφορά που πιάμε σήμερα. Φούλα από σοκολάτα, δηλαδή. Τι μας κάνει σήμερα. Για να δω να λιώσει, θέλω καλά. Αυτή ήδη έχει λιώσει. Και βλέπω ότι θα έχει και τη διχρωμία, έτσι, όπως ναι, τα λες. Ναι, αυτό δύο. Είναι, λένε, το, καλά. Το διαφορετικό. Εκπληκτικό. Το κατάλαβα, σου λέω, το κατάλαβα. Γι' αυτό λέει, με αυτό το γλυκό θες μόνο ένα καφέ, γιατί είναι τόσο πλούσιο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα αφήνουμε λίγο αυτό να κρυώσει. Θα μας λιώσει τώρα. Ωραία. Και πού το έχεις το έτοιμο? Θα το φέρω. Θα το φέρεις. Ξέρεις κάτι όμως, τώρα που το ξανασκέφτομαι, αυτό το γλυκό δεν πρέπει να το τρως μόνο πρωί, το τρως και το απόγευμα. Με ένα ποτηράκι κονιάκ ή το βράδυ επίσης. Και ξέρετε, καλή σοκολάτα να δεικνύει και τα αρώματα του ποτού. Βράδυ. Κονιάκ και ουίσκι. Πάντα θα συνδυάζεις αυτά τα δύο ποτά με καλή σοκολάτα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Όλοι μας εδώ στο Κύλισο Τέντζερις. Να και το έτοιμο. Αχ, τι ωραίο. Έριξες και άχνη από πάνω. Ναι. Τέλειο. Είναι έτσι ένα χρώμα. Και τώρα έτσι θέλω λίγο να πέσει θερμοκρασία. Mm-hmm. Να μας χαλάσει το κέικ. Γιατί αν ας πούμε το βάζουμε από πάνω που είναι ζεστό ακόμα. Θα μπει αμέσως μέσα στο κέικ και δεν θα σταθεί επάνω. Γι' αυτό θέλει λίγο η σοκολάτα να πέσει η θερμοκρασία. Μην είναι ας πούμε έτσι καυτή όπως είναι αυτή τη στιγμή που τη λιώνεις εσύ. Ενώ αυτή τώρα έχει κρυώσει. Άρα οι φίλες μας να το ξέρουν, θα φροντίσουν να κρυώσει λίγο, καλά. Λίγο, ναι. Να αφήσουν να κρυώσει και η μία και η άλλη σοκολάτα και μετά να τη ρίξουν. Ωραία. Γι' αυτό και εγώ τώρα εδώ λίγο τα ανακατεύω. Εσύ πώς πας, Έστερ? Τέλεια. Είναι σχεδόν έτοιμη. Εκπληκτική δουλειά είδες. Και τώρα μείνει και κανένα κομματάκι σοκολάτα, δεν πειράζει. Όχι, θα είναι τυχερός αυτός που θα το φάει. Έτσι, ακριβώς. Ωραία, εγώ θέλω να δω τη διαδικασία, οπότε το παίρνουμε αυτό. Τα αφήνεις, η Ελένη ανακατεύει και αυτό θα είναι. Η Ελένη ανακατεύει. Ήμουν έτοιμη να σας πω μπράβο κορίτσια, πολύ ωραία τα καταφέρατε όλα. Yummy. Αυτό είναι πάρα πολύ πρωτότυπο που κάνει στο μπράουνι. Δεν το έχω ξαναδεί έτσι. Οι πρωτοτυπίες γίνονται εδώ, στην εκπομπή της Έστερ. Ακριβώς. Τέλεια. Πω, βλέπετε τι ωραία που φαίνεται. Δεν νομίζω ότι μπορώ να περιμένω πολύ. Θα περιμένεις, γιατί πρέπει και λίγο. Ακούς, θα περιμένεις. Είναι πολύ αυστηρή η βάση μαζί μας. Τέλος, αφού και εγώ δεν μιλάω, με βλέπεις. Ναι, δεν μιλάς. Εντάξει, λένε μου. Νομίζω ότι θα ήθελε κανονικά λίγο παραπάνω να το ανακατέψω, αλλά αφού δεν έχουμε και εμείς το χρόνο. Ωραία. Δεν έχουμε, ειδικά εγώ δεν έχω το χρόνο. Δεν έχω το χρόνο, θέλω, λέει, να φάω. Ακριβώς. Αχ, τι ωραία. Και φαίνεται και πολύ ωραίο, έτσι. Πραγματικά πολύ ωραίο. Κάνεις και θα αρέσει πάρα σπίτι. Πολύ και στα παιδιά, έτσι που θα το δούνε. Γιορταστικό. Πες μου τώρα ποιος μπορεί να αντισταθεί. Εγώ όχι. Κανένας. Κανένας. Φούλα από σοκολάτα. Θέλουμε, παίρνουμε και το πιρούνι και το κάνουμε έτσι. Α, ακόμα πιο ωραίο. Ναι. Κοίταξε, και όταν το φτιάξουν οι φίλες μας στο σπίτι, όλοι θα νομίζουν ότι το έχουν πάρει απ' έξω. Είναι τόσο ωραία στημένο, που έχει την εντύπωση ότι το έχει κάνει κάποιος, ξέρεις. Εγώ λέω σήμερα να το φτιάξετε στο σπίτι σας. Λίγο να παγώσει πάλι η σοκολάτα. Αλλά εμείς τώρα, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε, θα το κόψουμε. Τι ωραία, σας ευχαριστούμε, γιατί μόλις είπες θα παγώσει. Εσείς θα το αφήσετε λίγο να κρυώσει στο σπίτι, κανένα δεκάλεπτο. Εμείς δεν θα το αφήσουμε. Έστερ μου ένα μαχαιράκι. Ένα μαχαιράκι, αμέσως. Θες μια σπάτουλα. Έχω, ευχαριστώ. Έχεις. Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τι ωραίο που φαίνεται. Πω και τώρα μπαίνει και σοκολάτα, μέσα. Δεν έχεις παράπονο. Κανένα. Σε περιποιούμαστε. Κανένα. Ξέρω γιατί παράπονο να έχω σοκολάτα μου φέρατε. Τέλειο. Εδώ λένε όλοι πω, 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 πω. Ναι, ακούγεται ένα μμ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 μmm Είδατε, γι' αυτό λέμε ότι παγώσει σοκολάτα για να το σερβίρουμε. Αλλά εμείς εδώ. Έλα να σε βοηθήσω. Εμένα ναι. Και έτσι μ' αρέσει. Oh. Έτσι, ζεστή, ζεστή. Νομίζω ότι αυτό το γλυκό να είναι από τα γλυκά που δεν μπορείς να περιμένεις όχι, πολύ. Όχι, δεν μπορείς να, και δεν μπορείς να πεις όχι να αντισταθείς αυτό το γλυκό. Μιλάτε εσείς, εγώ τρώω. Ποιος θα μιλήσει, γιατί και εγώ τρώω. Πόπο. Είναι υπέροχο. Είναι βάσια. Σας αρέσει. Πολύ. Τσάνατος. Είναι. Είναι ό,τι πρέπει για σήμερα τρίτη. Έχω λοιπόν. Μια φοβερή ναι. Ιδέα τώρα. Για να μην μας ζηλέψετε που μας βλέπετε από το σπίτι και λέτε «Ωχ, και εγώ θέλω». Πρώτα απ' όλα θα το κάνετε εσείς σήμερα. Γράψτε τα υλικά, πηγαίνετε να τα ψωνίσετε και κάντε το απόγευμα.